Πρώτο κουδούνι με 3.000 περίπου θετικά self-test για μαθητές και εκπαιδευτικούς σε επίπεδο χώρας, με την επιστροφή σε Αθρανία ένα κιλά ομαλά και με την ελπίδα να συνεχιστούν τα διαζώσεις μαθήματα μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. Σήμερα το σύνολο των μαθητών μπήκαν στα σχολεία κρατώντας το self-test, έχοντας την κάρτα την οποία τους είχε βγάλει το σύστημα, και οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί ήταν εκεί να τους περιμένουν και να ξεκινήσει επιτέλους η διαζώσεις στη διδασκαλία μετά από όλη αυτή την περιπέτεια. Μπορούμε να πούμε ότι σήμερα είναι μια άλλη μέρα. Επίσης, ένα άλλο πρόβλημα προέκυψε ήταν ότι χθες βράδυ, επειδή το σύνολο των γονέων μπήκαν να δηλώσουν, μπλόκαρε η πλατφόρμα. Σήμερα το πρωί όμως μπλόκαρε, κανονικά μπορούσαν να δηλώνουν και να καταχωρούν τα αποτελέσματα. Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα χαρούμενα και εμείς είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ανοίγουμε το φυσικό μας περιβάλλον μετά από τρεις ή μισή σχεδόν μήνες κλειστών σχολείων. Είναι σαν οάση σήμερα το σχολείο. Εύχομαι για καλό μας. Θα έπρεπε να υπάρχει μια κεντρική διαχείριση και πολύ νωρίτερα να είχε πάρθει απόφαση για δειγματοληπτικός έλεγχος στα σχολεία μέσω rapid test. Βρεθήκαμε το Μάιο να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία μέσω των self-test, που εδώ το στοιχείο είναι κυρίως της ατομικής ευθύνης και όχι μιας κεντρικής διαχείρισης. Εν τω μεταξύ, υπήρξαν μεμονωμένες αντιδράσεις από γονείς αρνητές των self-test. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου υπήρξαν 4 αρνητές γονείς και ένας εκπαιδευτικός, ενώ στο Ρέθυμνο 3 αρνητές των τεστ, ενώ σε επίπεδο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είχαμε 5 αρνητές των self-test στο Λασίθι και 3 στο Ρέθυμνο. Αυτούς τους γονείς τους γνωρίσαμε και το Σεπτέμβριο, γιατί ήταν οι ίδιοι που ήταν οι αρνητές της μάσκας. Η πλειοψηφία των γονέων, τόσο στην πόλη μας αλλά και συνολικά, έχει αποδείξει ότι τηρεί με ακρίβεια και ευλάβεια αυτά που λένε οι επιστήμονες. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε τα παιδιά μας σε κίνδυνο και ποτέ δεν έχουμε επέξιμη την υγεία των παιδιών μας για να εξυπηρετήσουμε μικροπολιτικά παιχνίδια όπως κάνουν ορισμένοι. Και βλέπετε, το λέμε πάρα πολύ ξεκάθαρα. Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι απειλές σε βάρος των φαρμακοποιών το Σαββατοκύριακο από γονείς που θέλησαν να προμηθευτούν αρκοπορημένα τα self-test, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάστηκαν να επέμβουν μέλη του φαρμακευτικού συλλόγου για να ηρεμήσουν τα οξυμένα πνεύματα. Απογοητευμένοι από το γεγονός ότι δεν μπορούσαν να πάρουν το self-test. Βέβαια, ήταν η δική τους υπαιτιότητα ότι δεν το προμηθεύτηκαν εγκαίρως. Είχαμε κάποιες εντάσεις και κάποιες παρεξηγήσεις στα φαρμακεία και δέχτηκαν τα φαρμακεία, οι φαρμακοποιοί, δηλαδή την μεγάλη πίεση του κόσμου, και πολλές φορές υπήρξαν και προσβολές και δεν τιμούν κανέναν τέτοια φαινόμενα. Μιλάμε για εξύπνηση. Ναι, υπήρξαν και τέτοια φαινόμενα, ναι. Σύμφωνα με καταγγελίες που είχα από συναδέλφους μου. Μεγάλη ήταν η προσέλευση μαθητών στο Παγνί για να υποβληθούν στο μοριακό τεστ μετά από φετικό self-test. Όντως, χτες είχε συρροή οικογενειών, αυξημένη προσέλευση, και αποδεικνύεται ότι η επιλογή της κυβέρνησης το να μεταφέρει αυτή την ευθύνη στους γονείς ήταν άστοχη. Θεωρούμε ότι θα έπρεπε στα σχολεία να υπάρχουν κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ. Την απίστευτη ταλαιπωρία που βίωσε η οικογένειά του περιέγραψε γονέας μαθητής σε νηπιαγωγείο. Μετά από θετικό self-test, το παιδί του υποβλήθηκε σήμερα σε μοριακό τεστ, το οποίο ήταν αρνητικό. Έκανα ένα self-test στο παιδί μου, βγήκε θετικό. Πήρα τον ΕΟΔΗ, με κατεύθυνε προς το υπάρχον νοσοκομείο της περιοχής μου, είναι το πανεπιστημιακό. Πήρα τηλέφωνο και κάποια κυρία με ενημέρωσε ότι ο χρόνος αναμονής είναι 5 με 6 ώρες. Αποφάσισα να μην πάω, ας το πούμε, χθες, και αποφάσισα να πάω σήμερα το πρωί να κάνω μοριακό στο παιδί. Πώς να αποφασίσω εγώ να πάρω ένα παιδί τόσο μικρό σε ηλικία να το πάω εκεί να περιμένει 5 με 6 ώρες? Είναι δυνατόν? Παρεπτόντως, εχθές μετά το τεστ, το πρώτο το θετικό, έκανα δεύτερο self-test στο παιδί, το οποίο βγήκε αρνητικό. Πιστεύω ότι θα ταλαιπωρηθεί πολύς κόσμος.